ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η εκπομπή Αθλητική Θεσσαλία είναι και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε Κυριακή 8 με 9, την ίδια ώρα και την Παρασκευή, πάντα κοντά στο περιφερειακό και τοπικό πρωτάθλημα της Θεσσαλίας μας, της περιφέρειάς μας. Πλήρη αγωνιστική κίνηση είχαμε σήμερα τόσο για το περιφερειακό πρωτάθλημα όσο και για τα τοπικά πρωταθλήματα σε όλους τους νομούς. Και βέβαια στη διάρκεια αυτής της εκπομπής θα καλύψουμε και θα σας δώσουμε στους δέκτες σας τα αποτελέσματα της βαθμολογίας αλλά και εικόνα από γήπεδα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε εμείς με το περιφερειακό πρωτάθλημα με την τέταρτη εθνική κατηγορία, αν θέλετε. Να δούμε λοιπόν πρώτα τα αποτελέσματα του τετάρτου ομίλου. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής. Ελασσόνα Δοτιεύς Αγιάς 1-0. Πυργετός Λάρισας Ανδρούτζος Γραβιάς 1-1. Αθλητικός Όμιλος Καρδίτσας Λαμία 1964 0-1. Αμπελωνιακός Έολος Προφήτη Ηλία 2-0. Ρήγας Φεραίος Αθλητική Ένωση Λεονταρίου 2-0. Ρεπό Έχει ο Αχιλλεύς Δομοκού. Να δούμε και τη βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση η Λαμία που κέρδισε σήμερα στην Καρδίτσα έχει 9 βαθμούς. Σε 3 αγώνες 9 βαθμούς έχει το απόλυτο 3 νίκες. Ο Αθλητικός Όμιλος Καρδίτσα στην δεύτερη θέση με 6 βαθμούς. Ήταν το ντέρμπι της ημέρας σήμερα. Αμπελωνιακός με 5. Ρήγας Φεραίος με 4 μαζί με Πυργετό Λάρισα, Σεχιλέα Δομοκού και Ανδρούτσο Γραβιάς. Δοτιεύς Αγιάς με 3, όσους βαθμούς έχει και η Ελασσόνα. Χωρίς ακόμη βαθμό είναι ο Έολος Προφήτη Ηλία και η Αθλητική Ένωση Λεονταρίου. Πάμε τώρα να δούμε το ντέρμπι, αυτό το ντέρμπι που είχαμε σήμερα όπως προαναφέραμε και την ώρα που βλέπατε στους δέκτες σας τα αποτελέσματα και την βαθμολογία και πρόκειται για το παιχνίδι μεταξύ του Αθλητικού Όμιλου Καρδίτσας και της Λαμίας. Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι ο Αθλητικός Όμιλος Καρδίτσας δεν μπόρεσε να κερδίσει και μάλιστα έχασε με ένα γκολ από την Λαμία και έγινε το 0-1. Ας δούμε λοιπόν τι έγινε στο παιχνίδι αυτό. Πρωτόγνωρα πράγματα διαδραματίστηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας και πριν τη διεξαγωγή του αγώνα του τετάρτου ομίλου ανάμεσα στον ΑΟ Καρδίτσας και τη Λαμία. Πρωτόγνωρα πράγματα που ξεκίνησαν με τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει όλη την εβδομάδα ανάμεσα στις δύο ομάδες Καρδίτσας, την Αναγέννηση και τον ΑΟΚ, που χθες και σήμερα θα χρησιμοποιούσαν για τους αγώνες τους στο μεγαλύτερο στάδιο της πόλης. Η απόφαση της διοίκησης του σταδίου που ανήκει στο Δήμο Καρδίτσας να απαγορέψει την είσοδο των ομάδων στο στάδιο χθες το μεσημέρι, ανάγκασε τις αποστολές του ΑΟΚ και της Λαμίας να περιμένουν για αρκετή ώρα στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου, γνωρίζοντας μέχρι εκείνη την ώρα πως το μάτς δεν θα γίνει. Σίγουρα, όπως γνωρίζετε και εσείς, αυτό που έγινε δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Εμείς από την πλευρά μας, σαν ομάδα, είμαστε από όλα τα χαρτιά εντάξει και προς την ΕΠΟ και προς το ΔΟΠΑΚ της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα αποφασίσαν κάποιοι να κλείσουν το γήπεδο. Την ώρα των δηλώσεων του αντιπροέδρου του ΑΟΚ Θανάση Τσέλιου και ενώ όλα έδειξαν πως το μάτς τελικά δεν θα γίνει, ξαφνικά και περίπου 3/4 πριν την έναρξη του αγώνα, οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν με απόφαση Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου Καρδίτσας. Και το παιχνίδι, αν και με καθυστέρηση, έγινε και τελείωσε κανονικά. Αυτή η απόφαση Δημοτικής Αρχής προκάλεσε την οργή της Διοίκησης Αναγέννησης, που με ανακοίνωσή της ζήτησε την παρέτηση του Δημάρχου Καρδίτσας, κατηγορώντας τον όσο ανεπαρκή, αλλά και ανεπιθύμητο πλέον από τις εκδηλώσεις της ομάδας της. Ανακοίνωση κατά του Δημάρχου εξέδωσαν και οι οργανωμένοι φύλαθλοι του Κοιτουνόμαυρου Συλλόγου, με τους ανθρώπους της Αναγέννησης να επισημαίνουν πως τακτικές που παραπέμπουν σε σκοτεινές εποχές και επιχειρούν να αποδομήσουν την προσπάθειά της δεν θα γίνουν ανεκτές. Η κότρα που ξεκίνησε καιρό τώρα για τη χρήση του μεγαλύτερου γηπέδου της Καρδίτσας ανάμεσα στις δύο ομάδες της πόλης, όπως όλα δείχνουν, θα έχει και συνέχεια. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα σε αυτό το παιχνίδι, μάλιστα πριν από το παιχνίδι. Και βλέπετε πράγματα τα οποία μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβαίνουν αυτά για τη χρήση των γηπέδων. Έχουμε σε κρεμότητα το περιφερειακό πρωτάθλημα, τον πέμπτο όμιλο, να δούμε εδώ που συμμετέχουν οι ομάδες του νομού Τρικάλων. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής και εδώ. Έχουμε λοιπόν Οδυσσέας Αετός Διασέλου 1-0, Κεραυνός Θεσπρωτικού Άρης Ετωλικού 3-0, Αναγέννηση Περιβολίων Τρίκαλα 2011 0-4, αναμενόμενη νίκη αυτή, Φιλοθέη Άρτας Εθνικός Φιλιππιάδας 0-2, Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου Όλυμπος Κέρκυρας 1-0, ρεπό είχε η άλλη ομάδα των Τρικάλων, τα Μετέωρα. Να δούμε
Αυτά, να δούμε και την βαθμολογία μετά από τρεις αγωνιστικές. Να δούμε λοιπόν ποιες ομάδες προηγούνται. Τα Τρίκαλα στην πρώτη θέση, το βλέπετε, με το Μεσολόγγι έχουν από 9 βαθμούς. Εθνικός Φιλιππιάδας 7, Κεραυνός Δεσπρωτικού, Όλυμπος, Κέρκυρας, Οδυσσέας 4. Φιλοδέη Άρτας 3, Αετός Γιασέλου και Άρης Ετωλικού έχουν από 1 βαθμό. Μετέωρα και Αναγέννηση Περιβολίων δεν έχουν ακόμη βαθμό στα παιχνίδια αυτά του 5ου ομίλου της 4ης Εθνικής Κατηγορίας. Μην ξεχνάμε όμως πως τα Μετέωρα έχουν κάνει σήμερα το ρεπό τους. Πάμε τώρα στα τοπικά πρωταθλήματα και να ξεκινήσουμε με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισας. Να δούμε λοιπόν τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Ονανούλης. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρισα. Εδώ είχαμε φουλ αγωνιστική δράση τόσο στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα όσο και σε όλες τις τοπικές κατηγορίες. Καταρχήν, στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα είχαμε και τον ντέρμπι εδώ πέρα του νομού με την Ελασσόνα να υποδέχει τον Δωτία Αγιάς και να νικάμε 1-0. Έκανε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Πρώτη νίκη έκανε και ο Μπολυνιακός που επικράτησε με 2-0 του Αιώλου στον Αμπελώνα. Ισοπαλία για τον Πυργετό εντός έδρας με τον Ανδρούζο Βραβιάς. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα του Πυργετού έφτασε τους 4 βαθμούς με αυτή την ισοπαλία. Αφήνουμε το Περιφερειακό, πάμε στη μεγάλη τοπική κατηγορία, την Α, όπου σήμερα 11 η ώρα το πρωί είχαμε το πρωτάθλημα. Είχαμε αλλαγή στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Δήμητρα Γιάννουλης πλέον είναι μόνη πρώτη. Επικράτησε της Δόξας Βλαχογιαννίου με 2-0 και εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο την ισοπαλία του Μαχητή Τρεψιδέας μέσα στην έδρα του με τον Απόλλωνα Λάρισας σε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια της αγωνιστικής. Ο Χιλιάς Φασάλου είναι στην τρίτη θέση, έμεινε στο 1-1 στην έδρα του Λαρισαϊκού, ενώ λίγο πιο πίσω ανέβηκε στην τέταρτη θέση ο Φιλοκτήτης Μελιβίας, περνώντας από την έδρα της Χάλκης με 5-0 νίκης λοιπόν τον τοπικό Ηρακλή. Στην Α1 τοπική κατηγορία είχαμε και εκεί αλλαγή στην κορυφή, αφού πλέον η ομάδα του Αβέροφ είναι πρώτη, νίκησε εύκολα 4-0 την ομάδα του Ροδιακού. Εκμεταλλεύτηκε και αυτή με τον καλύτερο τρόπο την ισοπαλία στο ντέρμπι, Δάφνη Γλάφκης και Ραυνός Παραποτάμου 1-1. Μείναν λίγο πιο πίσω αυτές οι ομάδες και Αναγέννηση Φαρισάλων επίσης ανέβηκε και αυτήν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας αφού επικράτησε του Δευκαλίωνα με 4-0. Αυτά έγιναν εδώ πέρα στη Λάρισα το διήμερο. Να έχετε καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης κατηγορίας για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Λάρισας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Να δούμε λοιπόν τι είχαμε. Ηρακλής Χάλκης Φιλοκτήτης Μελιβίας 0-5, Λαρισαϊκός Αχιλλέας Φαρσάλων 1-1, Δήμητρα Γιάννουλης Δόξα Βλαχογιαννίου 2-0, Φαλανιακός Αναγέννηση Καλοχωρίου 2-0, Δήμητρα Αγιάς Σμόλικας Φαλάνης 1-0, Μαχητής Τερψιθέας Απόλλων Λάρισας 2-2, Όλυμπος Λάρισας Αετός Μακριχωρίου 1-1 και Δόξα Αργυροπουλίου Αθλητική Ένωση Νίκαιας 2-1. Να δούμε και την βαθμολογία μετά από 8 αγωνιστικές. Στην πρώτη θέση Δήμητρα Γιάννουλης με 21 βαθμούς κέρδισε και σήμερα. Ο Μαχητής Τερψιθέας 20 βαθμούς. Αχιλλέας Φαρσάλων 16, Φιλοκτήτης Μελιβίας 14 μαζί με Αθλητική Ένωση Νίκαιας και Φαλανιακό. 13 βαθμούς ο Απόλλων της Λάρισας. Με 12 βαθμούς η Δόξα Αργυροπουλίου, 11 βαθμούς Δήμητρα Αγιάς με 8 Σμόλικας Φαλάνης και Όλυμπος Λάρισας, Αναγέννηση Καλοχωρίου και Αετός Μακριχωρίου έχουν από 6 βαθμούς, ο Ηρακλής της Χάλκης 4 μαζί με τον Λαρισαϊκό, στην τελευταία θέση η Δόξα Βλαχογιαννίου έχει 2 βαθμούς. Πάμε τώρα να δούμε στιγμιότυπα από την συνάντηξη του πρωτοπόρου, όπως είδαμε μέχρι στιγμής στον βαθμολογικό πίνακα μετά από 8 αγωνιστικές, την ομάδα της Δήμητρας Γιάννουλης με την Δόξα Βλαχογιαννίου. Να δούμε λοιπόν τα στιγμιότυπα αυτού του αγώνα, ένα παιχνίδι που έγινε στα πλαίσια του τοπικού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας. Ένα παιχνίδι όπου η Δήμητρα βέβαια είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μία ακόμα νίκη οδηγό για την κορυφή ήταν αυτή που επιφύλαξε η 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας στο συγκρότημα των κυρίων Μπουρνάκα Πακογιάννη. Καθώς η Δήμητρα Γιάννουλης παίζοντας το γήπεδό της, πλάνα στα οποία βλέπετε, υπερίσχυσε τις αναμέτρησεις κόντρα στη Δόξα Βλαχογιαννίου και κέρδισε την αντίπαλη ομάδα με σκορ 2-0.
Μπροστά σε 150 περίπου θεατές, οι γηπεδούχοι μπαίνοντας αγχωτικά στο παιχνίδι άρχισαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Μετά το 20 λεπτό φάνηκε έτσι να πατούν στο γήπεδο. Οπότε και κυριάρχησαν στη συνέχεια του ημιχρόνου, πετυχαίνοντας γκολ στο 36ο λεπτό με τον Παρούτα, καθώς υψηλός μοφόρ της Γιάννουλης κέρδισε κεφαλιά από σέντρα του Σαΐτη και έστειλε επιτυχώς την μπάλα στα δίχτυα του τερματοφύλακα Χαλκιά, γράφοντας το 1-0. Εδώ βλέπετε το 56 το δεύτερο γκολ, που διαμορφώθηκε όταν ο Γιώργιας ανέτρεψε τον Παρούτα και ο διαιτητής ο κύριος Τσιτσανούδης επέδειξε το σημείο του πέναλτι. Το εκτέλεσε επιτυχώς ο Σαΐτης όπως είδατε, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Βλέπετε, εξακολουθούμε να βλέπουμε στιγμιότυπα από αυτήν την συνάντηση μεταξύ της Δόξας, της Δήμητρας Γιάννουλης και της Δόξας Βλαχογιαννίου. Η Δόξα Βλαχογιαννίου που έμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα δεν μπορούσε να αντιδράσει στο παιχνίδι αυτό. Η Δήμητρα Γιάννουλης που έχανε συνεχώς τέρματα σε ένα παιχνίδι βέβαια που την πρωτοβουλία των κινήσεων και την πρωτοπορία στο σκορ είχε πάντα η ομάδα της Γιάννουλης. Αυτά λοιπόν έγιναν σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε τώρα να δούμε στο άλλο βίντεο το παιχνίδι μεταξύ του Μαχητή Τερψιθέας και του Απόλλωνα της Λάρισας. Να δούμε τι έγινε και εδώ. Ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε τα πλάνα αυτά. Να πούμε ότι είναι ένα παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας και αυτό μεταξύ του Μαχητή Τερψιθέας και, του Απόλλων της Λάρισας. Ο Μαχητής Τερψιθέας, που όπως είδατε στο βαθμολογικό πίνακα, έχει τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό που έγινε στο γήπεδο της Τερψιθέας. Ο τοπικός μαχητής φιλοξενούσε, όπως αναφέραμε, τον Απόλλων Λάρισας, μια μεγάλη ομάδα και ιστορική, σε μια αναμέτρηση που είχε 4 γκολ και πολλές φάσεις στις δύο εστίες. Η ομάδα της Τερψιθέας ήταν το φαβορί της αναμέτρησης, αλλά το συγκρότημα του Ζόραν Μπάμποβιτς συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντραρε στα ίσα την μοναδική αίτητη ομάδα της κατηγορίας. Το τελικό 2-2 κρίνεται δίκαιο και μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Μαχητής βρίσκεται στην δεύτερη θέση, όπως είδαμε, ενώ η ομάδα της Φιλιππούπολης στην 7η μετά από 8 αγώνες. Βλέπετε το ενδιαφέρον των φιλάθλων που βρέθηκαν σε αυτό το παιχνίδι. Τι γίνεται εκεί στο παιχνίδι μεταξύ του Μαχητή Τερψιθέας και του Απόλλωνα της Λάρισας. Είναι το γήπεδο του Μαχητή εδώ. Έχουμε μια καλή ευκαιρία για τον Απόλλωνα που συνεχίζει, ο Απόλλωνα του Ζόραν Μπάμποβιτς που είχε για μια ακόμη αγωνιστική καλή εμφάνιση και δυσκόλεψε αφού και φρέναρε τον Μαχητή Τερψιθέας με αποτέλεσμα την πρώτη θέση στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας να την έχει η Δήμητρα της Γιάννουλης. Βλέπετε εδώ τις προσπάθειες των παικτών σε ένα παιχνίδι που άρεσε ιδιαίτερα σε όσους το παρακολούθησαν. Πάμε τώρα να αλλάξουμε νομό, να πάμε στο νομό της Μαγνησίας και πριν να ακούσουμε την τηλεφωνική του Βασίλη του Ζινέλη, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα της μεγάλης κατηγορίας, της πρώτης κατηγορίας, στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, στη Μαγνησία. Να δούμε λοιπόν τι είχαμε. Πρωτεσύλλος 7η αγωνιστική καταρχάς. Πρωτεσύλλος Δήμητρα Ευξηνούπολης 3-3. Αγία Παρασκευή Πείρασος 0-5. Σαρακινός Θησέας 2-1. Μαγνησιακός Αθλητική Ένωση 2002-2-2. Εθνικός Πανιόνιος 0-3. Σκιάθος Άρης Μελισσιατίκων 0-1. Έκπληξε εδώ. ΕΑΣ Ούρπης Ακρόπολης Έσκλου 0-1. Και Αλμυρός Αθλητική Ένωση Διμηνίου σε ένα μεγάλο παιχνίδι 0-1. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής. Πάμε τώρα να δούμε και την βαθμολογία στη Μαγνησία, να δούμε ποια ομάδα προηγείται μετά και τα σημερινά αποτελέσματα. Το Δημήνι λοιπόν είναι στην πρώτη θέση με 21 βαθμούς. Ακολουθεί ο Πείρασος με 19, αλλά να θυμίσουμε ότι ο Πείρασος ξεκίνησε με τιμωρία μείον 2 βαθμών. Οι δύο αυτές ομάδες έχουν το απόλυτο στις νίκες, δηλαδή 7 αγωνιστικές από 3 βαθμούς, 21 και 21, είπαμε ο Πείρασος είναι τιμωρημένος από πέρυσι με 2 βαθμούς. Ο Σαρακινός ανέβηκε στην τρίτη θέση με 16 βαθμούς και ο Άρης Μελισσαντίκων μετά το διπλό μέσα στη Σκιάθο πήγε 15 βαθμούς αφήνοντας στην πέμπτη θέση τη Σκιάθο που έχει φέτος απαιτήσεις ανόδου 13 βαθμούς αυτή και 13 η Ακρόπολη του Σέσκου. Ο Αλμυρός 8 με την Δήμητρα Ευξηνούπολης, ο Θησέας 7, ΕΑΣ Ούρπης 6, Αγία Παρασκευή στους ίδιους βαθμούς μαζί με τον Πανιόνιο και τον Εθνικό. Ο Πρωτεσύλλος 5 μαζί με τον Μαγνησιακό και στην τελευταία θέση η Αθλητική Ένωση 2002 που έχει 3 βαθμούς. Πάμε τώρα να δούμε βίντεο και πάμε να δούμε το παιχνίδι μεταξύ του Αλμυρού και του Διμηνίου, αυτό το 0-1, να δούμε τι έγινε σήμερα στον Αλμυρό σε ένα αμφίροπο παιχνίδι όπου το πρώτο ημίχρονο δεν είχε να δείξει πάρα πολλά. Μοιρασμένο το παιχνίδι. Πιο τυχερό στάθηκε
μάλλον πιο τυχερή στάθηκε η ομάδα του Διμηνίου. Και στο δεύτερο ημίχρονο, στο 54, με τον Παντά έκανε το 0-1. Θα τα δείτε όλα αυτά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα, ήταν καλύτερο το συγκρότημα του Διμηνίου, αλλά ο Αλμυρός προσπάθησε να ισοφαρίσει, είχε και δοκάρι, είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά το Διμήνι τελικά ήταν πιο ουσιαστικό και μπόρεσε να πάρει αυτό το παιχνίδι. Ο Αλμυρός πίεσε, αλλά δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει, αλλά και να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Εδώ βλέπουμε τον γκολ, είναι στο 54ο λεπτό. Κοιτάξτε, η κεφαλιά του Μπαντά, που είναι και ο αρχηγός της ομάδας του Διμηνίου, και είναι το 0-1, πανηγυρίζουν εδώ οι παίκτες του Διμηνίου. Ο Αλμυρός προσπάθησε από την αρχή του παιχνιδιού να πάρει το προβάδισμα του σκορ, και μετά που δέχτηκε τέρμα προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά το Διμήνι βγαίνοντας τακτικά στην κόντρα ισορρόπησε το παιχνίδι, ούτως ώστε να μην μπορέσει η ομάδα του Αλμυρού είτε να προηγηθεί είτε να ισοφαρίσει στο σκορ. Βέβαια έχουμε και το επόμενο παιχνίδι τώρα για το Διμήνι, που είναι πρώτο στην βαθμολογία μεταξύ Διμηνίου και Θησέα, ένα παιχνίδι που αναμένεται έτσι να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων για την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα, πάμε να δούμε τις δηλώσεις που έγιναν μετά το τέλος του παιχνιδιού, σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε πριν από λίγο, μεταξύ του Αλμυρού και του Διμηνίου. Δηλώσεις από τον σκόρε, τον αρχηγό της ομάδας του Διμηνίου, τον Κώστα Μπαντά, αλλά και από τον προπονητή, τον νέο προπονητή του Αλμυρού, τον Κώστα του Κούτσικα. Ας δούμε τι δήλωσε. Να ακούσουμε λίγο τον Κώστα Μπαντά, να μας πει λίγο δύο λόγια για το ματς και για τον γκολ του αγώνα που έκρινε και την τύχη της αναμέτρησης. Σίγουρα εμείς σήμερα ξέραμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε τον αντίπαλο ότι ήθελε πάρα πολύ προσπάθεια από εμάς. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Ευτυχήσαμε να πετύχουμε ένα γκολ το οποίο μας κρατάει στην πρώτη θέση. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Για εμάς είναι ένα συνδυασμένο παιχνίδι. Με ένα ντέρμπι από αυτό που θα πρέπει να κάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα η συνέχεια είναι δύσκολη για εμάς. Γιατί όταν σου είσαι στην κορυφή, το δύσκολο είναι να διατηρηθείς. Βλέπω η ομάδα μας δουλεύει καλά. Ξεκινάμε από τη διοίκηση μέχρι στα βοητήρια μέσα, είμαστε όλοι καλά. Τι άλλο να πω. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα Αλμυρού και σε εμάς μακάρι να συνεχίσουμε το σελί μας και να πάρουμε την πρώτη θέση. Πιστεύεις ότι ήταν καθοριστικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Σίγουρα. Πιστεύω ότι στα βιντεά δεν θα περάσουν πάρα πολλές ομάδες. Όπως και κάθε άλλη ομάδα έτσι, που πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θέλει να κερδίσει εδώ μέσα, έτσι και εμείς. Ήταν ένα κομβικό σημείο το οποίο είναι σημαντικό γιατί συνεχίζουμε το σελί μας που έχουμε το 7 στα 7, που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογία και βαθμούς, αλλά προπάντως σε ψυχολογία. Τώρα από εκεί πέρα η συνέχεια θα δείξει. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Ο κύριος Κούτσικας, προπονητής του Αλμυρίου, θα μας πει λίγα λόγια για το μάτς. Καταρχάς, οφείλω να συγχαρώ τον αντίπαλο για την επιτυχία του. Το εύχομαι και καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Εμείς προσπαθήσαμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας δεν έχω παράπονα από τα παιδιά. Για ένα πράγμα μόνο είμαι λίγο στεναχωρημένος, για τον τρόπο που δεχτήκαμε τον γκολ. Αυτό ελπίζω να μας γίνει μάθημα και να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Γιατί όταν προβλέπεις κάτι και το παθαίνεις, τότε σε στεναχωρεί διπλά. Τι να πω, καλή επιτυχία, καλή πορεία σε όλους. Να έχουμε υγεία και όλα καλά, τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα τον Κούτσικα, τον νέο προπονητή της ομάδος του Αλμυρού. Εμείς συνεχίζουμε τα βίντεο και πηγαίνουμε τώρα στο παιχνίδι της Αγίας Παρασκευής με τον Πύρασο, να δούμε πώς έγινε αυτό το 0-5. Αυτά λοιπόν είναι τα πλάνα σε αυτό το παιχνίδι της Αγίας, στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής, 0-5. Δεν χρειάζεται έτσι να πούμε πάρα πολλά για το παιχνίδι. Ο Πύρασος κυριολεκτικά κυριάρχησε από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό στον αγώνα και έκανε την 7η νίκη του σε 7 αγώνες. Ενώ η Αγία Παρασκευή θα πρέπει να πούμε ότι είναι χωρίς νίκη στην έδρα της. Σε ένα μάτς που παρακολούθησε αρκετός κόσμος, εδώ από τα και φυσική εξέδρα αυτή που βλέπετε στο γήπεδο, από πιο υπερυψωμένη, έτσι βγάζει το βουνό αυτή την εξέδρα στο γήπεδο της Αγίας Παρασκευής, υπήρχαν πολλές αξιόλογες προσπάθειες. Στο 6ο λεπτό ο Πετρίδης έκανε το 0-1, ενώ πέτυχε και τα άλλα δύο γκολ στο 51 και στο 74. Κάνοντας το 0-3 στο 79 και στο 86, ο Στέλιος Αρσένος έκανε το 0-4 και το τελικό 0-5. Είπαμε και στην αρχή, έτσι που ξεκίνησαν τα στιγμιότυπα, ότι το παιχνίδι δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Εκείνο που πρέπει κυριολεκτικά να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας είναι ότι η ομάδα του Πυράσου είχε
την πρωτοβουλία των κινήσεων και το προβάδισμα στο σκορ έτσι από την αρχή έδειξε τα δόντια της και πήρε μια άνετη νίκη σε αυτό το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή, συνεχίζοντας το σερί των μεγάλων επιτυχιών. Η ομάδα της Σανχιάλου που πραγματικά ήταν πιο ουσιαστική στο δεύτερο μέρος κυρίως και έκανε και το hat-trick με τον Άκη τον Πετρίδη. Έτσι πέρασε και από αυτή την έδρα αλόβητη, συνεχίζοντας την πορεία της στο πρωτάθλημα και στην πρώτη θέση, βέβαια για τους μείον 2 βαθμούς που από πέρυσι είναι μείον, αλλά αυτό δεν την φρενάρει στο να κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού προκειμένου να ξαναβρεθεί και πάλι στην μεγαλύτερη κατηγορία. Βλέπετε εδώ τους παίκτες του Πειράζου που πανηγυρίζουν ένα από τα 5 τέρματα. Κοιτάξτε εδώ, ένα σε αργή κίνηση, ένα πολύ ωραίο γκολ, πόσο ψηλά πήδηξε. Θα πρέπει να ήταν αυτός ο παίκτης ο Πετρίδης, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πολύ μακριά το πλάνο, αλλά βέβαια είναι τα γκολ από την ομάδα της Σανχιάλου. Πάμε τώρα σε ένα ακόμη βίντεο από τον ομό της Μαγνησίας. Να θυμίσουμε πως είμαστε ακόμη στη μεγάλη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία. Γι' αυτό είναι το βίντεο από το παιχνίδι του Σαρακινού με τον Θησέα. Είναι το 2-1 με λυτρωτή τον Θανάση Ψαρόμπα που ήταν πάλι χρυσή αλλαγή. Ο Σαρακινός κέρδισε με 2-1 το Θησέα σε ένα μάτς σε κακό αγωνιστικό χώρο. Τον βλέπετε εξάλλου, δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η κατάσταση των γηπέδων στη Μαγνησία. Και είχε μια ιδιαιτερότητα του μάτς ότι οι αδερφοί Δανελάβα, Νίκος και Λευτέρης ήταν αντίπαλοι αλλά και αρχηγοί. Το βλέπουμε τους παίκτες του Σαρακινού να πανηγυρίζουν. Ο Αντωνίος το 55 έκανε το 1-0. Ισοφάρισε σε 1-1 στο 65ο λεπτό ο Μπαλτσιάκης και ο σπεσιαλίστας θα λέγαμε Ψαρόμπας, ο Θανάης ο Ψαρόμπας στο 81 με απευθείας φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες, είχαν και ευκαιρίες, είχαν από ένα δοκάρι ενώ δεν λείψαν τα παράπονα για την διαιτησία. Εδώ βλέπουμε να ισοφαρίζει ο Σαρακινός και να πανηγυρίζουν οι παίκτες. Δεν έλειψαν τα παράπονα για τη διαιτησία στο παιχνίδι αυτό. Κοιτάξτε, ένα φανταστικό γκολ. Είναι το γκολ του Μπαλτσιάκη αυτό, στο 65ο λεπτό. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά παράπονα για τη διαιτησία, αφού ο διαιτητής απέβαλε και τους δύο προπονητές. Και από κάποια στιγμή και μετά οι ομάδες έπαιζαν χωρίς προπονητές. Είναι από αυτά που γίνονται, μάλλον από αυτά που δεν γίνονται πολλές φορές. Αλλά τέλος πάντων το ποδόσφαιρο, το ερασιτεχνικό, στο ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό βλέπουμε από τους διαιτητές πολλά ευτράπελα και βέβαια η κάμερα εδώ φροντίζει να σας δίνει. Εδώ είναι του Θανάση του Ψαρόμπα το γκολ. Αυτό το γκολ είναι στο 21ο λεπτό και έβαλε μπροστά τον Σαρακινό. Εδώ πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του Σαρακινού. Κοιτάξτε εδώ. Η μπάλα στα δίχτυα, το 2-1 στο 21ο λεπτό με τον Θανάση Ψαρόμπα. Λέγαμε λοιπόν ότι πολλά βλέπουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τώρα τα καταγράφουμε κιόλας και από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε τώρα να δούμε, να κάνουμε ένα break, ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε ακόμη πάρα πολλά να πούμε, πολλές κατηγορίες και βίντεο. Ας πάμε λοιπόν προς πρώτα να κάνουμε. Θέλετε να πουλήσετε ακίνητο? Θέλετε να αγοράσετε ακίνητο? RE/MAX. Real Estate Maximum. Διεθνές κτηματομεσητικό δίκτυο. Σύμβουλοι ακίνητης περιουσίας. Η νούμερο 1 εταιρεία στις αγορές και πωλήσεις ακινήτων στην Ελλάδα και στον κόσμο. RE/MAX. Κινεί τα ακίνητα. Κανένας στον κόσμο δεν πουλάει περισσότερα ακίνητα από τη RE/MAX. RE/MAX Δομή στο Βόλο. Σκεντεράνη 2 και Ιάσονος. Επιπλοκατοικία. 1500 τετραγωνικά μέτρα έκθεσης σε τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, επιπλοσυνθέσεις, μπουφέδες, σαλόνια Όσκαρ παραγωγής μας σε 47 σχέδια με επιλογή υφάσματος και διαστάσεων. Όλα σε τιμή χονδρικής. Επιπλοκατοικία. Νίκος Παρασκευούλης. Εμείς θα σχεδιάσουμε, εσείς...
Όλοι μαζί μπορούμε. Στηρίζουμε ελληνικά προϊόντα. Στηρίζουμε ελληνικές θέσεις εργασίας. Αθλητική Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι, για την συνέχεια. Δεύτερο μέρος και συνεχίζουμε να παραμείνουμε όμως στον ομό της Μαγνησίας. Είδαμε τι έγινε για την πρώτη, για τη μεγάλη κατηγορία. Πάμε όμως να ακούσουμε και τηλεφωνική από τον συνάδελφο, τον Βασίλη Ζηνέλη, να μας πει έτσι με το δικό του μάτι το τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Βασίλη, ακούμε. Καλησπέρα από το Βόλο, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσσαλίας, όπου είχαμε την Εύρωλη Αγωνιστική στις δύο μεγάλες κατηγορίες, στην Α και στη Β. Στην Α κατηγορία το χαρακτηριστικό για μία ακόμη αγωνιστική, ότι μόνο ένας από τους γηπεδούχους κατάφερε και κέρδισε, και αυτός ήταν ο Σαρακινός, που είχε χρυσή αλλαγή τον Θανάση Ψερόμπα και κέρδισε με 2-1 τον Θησέα. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε νίκες των φιλοξενούμενων και ισοπαλίες. Και βέβαια είχαμε νίκες που έγινε το 7 στα 7 για την ΑΕΔ Μηνίου με ένα γκολ του Κώστα Μπαντά στον Αλμυρό. Ενώ επίσης ακόμη πιο άνετη νίκη, το 7 στα 7, πέτυχε ο Πύρος που κέρδισε χθες την Αγία Παρασκευή, στην Αγία Παρασκευή 0-5 με hat-trick του Άκη Πετρίδη και δύο γκολ του Στέλιου Αρσένου. Κατά τα άλλα είχαμε επίσης εκτός έδρας νίκες για τον Πανιόνιο που κέρδισε 0-3 το Λευκό, είναι η πρώτη νίκη για τον Πανιόνιο. Είχαμε νίκη εκτός έδρας για την Ακρόπολη που κέρδισε στην Σούρπη, ενώ η νίκη έκπληξη ήταν αυτή της που έγινε στην Σκιάθο, όπου ο Άρης κατάφερε να κερδίσει με έναν γκολ του Βούλγαρη την τοπική ομάδα που γνώρισε την πρώτη της ήττα στο νησί και έπεσε έτσι στην βαθμολογία, η οποία διαμορφώθηκε διαφορετικά με την Ερημηνίου στους 21, τον Πύρα στους 19, τον Σερακινό να περνά στην τρίτη θέση με 16, ο Άρης Μεσχετίκο προσπέρασε τη Σκιάθο, έχει 15, η Σκιάθος έμεινε στους 13 μαζί με την Ακρόπολη και η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική στην Α κατηγορία, ενώ στην Β κατηγορία ο Αστέρας Ζωμίνου είναι αυτός που έκανε το 7 στα 7 κερδίζοντας 0-1 με γκολ του Ηλία Ματθαίου στην Αγχίαλο, ενώ παρέμεινε αίτητη και η ομάδα της Ιωλκού που δεν έχασε στην έδρα του Άθλου, ήρθε 1-1. Ισοπαλία είχαμε σε ένα σημαντικό μάτι στο Δάφνη Διαγόρας, ενώ επίσης να πούμε ότι την πρώτη του νίκη πέτυχε σήμερα ο Πηλέας κερδίζοντας 3-2 τον Ηρακλή, και στην τρίτη κατηγορία είχαμε την ομάδα του Αχιλέα να έχει πρώτη απώλεια στην τέταρτη αγωνιστική. Η απώλεια ήταν μάλιστα εντός έδρας, Αχιλέας ήρθε 1-1 με τους Μυρμηδόνους σε μια κατηγορία όπου έγιναν αρκετά από τα παιχνίδια που έγιναν, είχαν και αρκετά γκολ όπως το Δόξα Ερνού Ηρακλής Αγίων Θεοδόρων 2-2, αλλά και την μεγάλη νίκη εκτός έδρας που πέτυχε η Αργαλαστή επί των αργοναυτών της Αμαλιάπολης. Αυτά έγιναν στην 7η αγωνιστική στην Α και Β κατηγορία της ΕΦΣ και στην 4η της γάμα κατηγορίας. Όπως είπαμε, η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική, ενώ την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε και δύο αγώνες για το κύπελο. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Βασίλη μου. Καλό βράδυ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε νομό και πάμε να δούμε τι έγινε στα Τρίκαλα, να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα, την καρτέλα για την πρώτη κατηγορία. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής. Αχιλλέας Μπάρας Μεγάλα Καλύβια 3-1, Βαλτινό Φαρκαδόνα 2-4, Πρόδρομος Πύργος 3-1, Εθνικός Καστρακίου Αθλητική Ένωση Τρικάλων 0-2, Δήμητρα Πόλων Κρία Βρύση 7-2, Άγια Απόστολη Παραλυθέη 1-0, Πυργετός Φλαμούλη 0-0, Μεγαλογόρη Μεγάρχη 3-3. Πάμε να δούμε την βαθμολογία μετά από 8 αγωνιστικές στη μεγάλη κατηγορία των Τρικάλων. ΑΕΤ 24 βαθμούς, Δήμητρα Πόλων 22, Φλαμούλη 19, Φαρκαδόνα 18, Μεγάλα Καλύβια 14, Μεγαλοχώρη 12, Κρία Βρύση 11, Αχιλλέας Μπάρας 10 μαζί με Πυργετό και Παραλυθέους, 8 βαθμούς Μεγάρχη, Πρόδρομος 7, Πύργος 6, Εθνικός Καστρακίου 4 με Βαλτινό και Αγίους Αποστόλους. Συνεχίζουμε με τηλεφωνική να ακούσουμε γι' αυτό τα πλάνα που είδατε, τους πίνακες που είδατε, το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο και της δεύτερης κατηγορίας, τι έγινε στον ομό των Τρικάλων. Ο Χριστόφορος από Παπαθανασίου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστόφορο, καλησπέρα. Καλησπέρα Αποστόλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι από τα Τρίκαλα, όπου σήμερα είχαμε μια πλούσια αγωνιστική δράση, όπως βέβαια και το Σάββατο με την ΑΕΡΑΣ Τεχνική. Να πάρουμε τα πράγματα όμως με την σειρά και να ξεκινήσουμε με την Δέλτα Εθνική και τον Πέμπτο Όμιλο, όπου η ομάδα των Τρικάλων πριν από λίγο πήρε μια σπουδαία νίκη, πέρασε με 0-4 από το περιβόλι Κέρκυρας και με το αποτέλεσμα αυτό η ομάδα του Νίκου Βέκιου παραμένει στην κορυφή του Πέμπτου Όμιλου της Δέλτα Εθνικής, κάνοντας το 3 στα 3.
και μαζί με το Μεσολόγγι είναι οι δύο ομάδες του ομίλου που έχουν 9 βαθμούς. Το σχόρ μαρτυρά από μόνο του για την ορμή που έδειξαν στο σημερινό παιχνίδι οι τρικαλινοί ποδοσφαιριστές. Να σημειώσουμε ότι μόλις στο δεύτερο λεπτό ο Παπάς έκανε το 0-1. Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης στο 6 και στο 11 σημάδεψε το δοκάρι των φιλοξενούμενων. Το 2-0 έγινε με τον Καραΐσκο. Λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου έγινε το 0-3 και βέβαια ήταν διαδικαστικός ο χαρακτήρας στην επανάληψη. Τα Τρίκαλα έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα με ένα πέναλτι στο 65 που αποστόλει την Τουλούργια το 0-4 και στη συνέχεια με σβηστές μηχανές. Τώρα βέβαια η πρόκληση είναι η τέταρτη αγωνιστική σε μία εβδομάδα από τώρα, το παιχνίδι με την Φιλοθέη Άρτα στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων, και αναμένεται και αρκετός κόσμος όπου ζεσταίνονται από το δυναμικό ξεκίνημα της τρικαλινής ομάδας, όπου έχει ως αποκλειστικό βέβαια στόχο την άνοδο στην γάμα εθνική κατηγορία. Η άλλη ομάδα του Νομού Τρικάλων, τα Μετέωρα, σήμερα κάναν το ρεπό τους και έχουν τη σκέψη τους στην τέταρτη αγωνιστική όταν θα βρεθούν στην Ετωλοκαρνανία για τον αγώνα με τον Άρη Ετωλικού. Να περάσουμε τώρα στο τοπικό ποδόσφαιρο και να ξεκινήσουμε με την Α' Ερασιτεχνική. Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η 8η αγωνιστική, όπου η ΑΕΤ εντυπωσιάζει, η οποία πέρασε και από το Καστράκι, κέρδισε με 0-2 και είναι η μοναδική ομάδα με το απόλυτο, 8 αγώνες, 8 νίκες. Οι παίκτες του Δημήτρη Ζήκου, εκτός από την ικανότητα, είναι φανερό ότι έχουν αποκτήσει πλέον και σημαντική ψυχολογία. Στα χαρακτηριστικά της αγωνιστικής είναι το νέο στραβοπάτημα για την ομάδα του Φλαμουλίου, που βρίσκεται πλέον 5 βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση, 0-0 στον Πυργετό, ενώ επιβλητική η δεύτερη του βαθμολογικού πίνακα, η ομάδα της Δήμητρας, συνέτρεψε με 7-2 της Κρίας Βρύσης. Στα χαρακτηριστικά της 8ης αγωνιστικής, η πρώτη νίκη που πέτυχαν οι Άγιοι Απόστολοι, κέρδισε με 1-0 τους Παραλυθέους. Πάντα πολύ ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα της Α' Ερασιτεχνικής. Άρα λοιπόν οι φίλαθλοι και με το δίκιο τους περιμένουν να δουν ακόμα σημαντικότερα πράγματα στην εξέλιξη. Σήμερα Κυριακή είχαμε πλούσια δράση στον πρώτο και στον δεύτερο όμιλο της Α1 Ερασιτεχνικής. Στον πρώτο όμιλο οι ομάδες της κορυφής δεν βρήκαν εμπόδιο, κερδίσαν, έτσι δεν είχαμε κάποια μεταβολή στον βαθμολογικό πίνακα. Αντίθετα, στον δεύτερο όμιλο η ήττα της Ένωσης Δροσερού Μουριάς έδωσε το δικαίωμα στα αμπελάκια να περάσουν για πρώτη φορά αυτά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Και βέβαια είχαμε και παιχνίδια για την Β' Ερασιτεχνική, όπου εκεί υπάρχουν και τα σχόρ μαμούθ παραδοσιακά. Υπάρχουν όμως και κάποιοι αγώνες οι οποίοι τραβούν έτσι κάπως το βλέμμα των φιλάθλων. Και τέλος να πω ότι την Τρίτη έχουμε αγωνιστική δράση με την τέταρτη φάση του κυπέλου της ΕΠΣ Τρικάλων. Ξεχωρίζει σίγουρα το ντέρμπι ανάμεσα στο Φλαμούλι και την Δήμητρα, ενώ να πούμε ότι η ομάδα των Τρικάλων, η οποία συμμετέχει βέβαια στο κύπελο της ΕΠΣ, θα παίξει στην πύλη με τον Πορταϊκό, ομάδα της Α1 Ερασιτεχνικής. Αυτά τα νέα από τα ποδοσφαιρικά Τρίκαλα. Να είσαι καλά Χριστόφορε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να φύγουμε τώρα από τον ομό των Τρικάλων και να πάμε στην Καρδίτσα να δούμε τι γίνεται εδώ, τι έγινε μάλλον στην μεγάλη κατηγορία. Έχουμε λοιπόν την ένατη αγωνιστική για να δούμε τα αποτελέσματα. Πρώτη κατηγορία, ένατη αγωνιστική, Ατρόμητος Παλαμά, Αθλητικός Όμιλος Ελλάνων 1-0, Αθλητικός Όμιλος Αστέρας Ηρακλής Σοφάδων 1-2, Καραϊσκάκης Πάμισος 0-1, Πασχαλίτσα Δόξα Μητρόπολης 4-2, Αθλητικός Όμιλος Μυρίνης Απόλλων Μακριχωρίου 1-1, Αθλητικός Όμιλος Ελπίδα Διγενής 1-2, Εθνικός Καρδίτσας Αθλητική Ένωση Μουζακίου 3-1, Αθλητικός Όμιλος Σταυροπός Αετός Αγίων Θεοδόρων 1-2. Να δούμε και την βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές στην Καρδίτσα. Να δούμε λοιπόν ποιες ομάδες προηγούνται. Ο Πάμισος είναι μόνος στην πρώτη θέση με 24 βαθμούς. Ακολουθεί η Μυρίνη με 20. Εδώ έχουμε κάποιο λάθος.
και ο Εθνικός Καρδίτσας 22. Πιο κάτω έχουμε Πασχαλίτσα 17, Διγενής και Ηρακλής Οφάδων 16, Ατρόμητος Παλαμά 13 μαζί με τον Αστέρα, 12 Δυτικός Όμιλος Ελλάνων, 9 Ετός Αγίου Θεοδόρων και Απόλλων Μακρηγορίου, 8 βαθμούς Δυτικός Σύλλογος Καραϊσκάκης, 7 Ταυροπός και Ελπίδα, 5 βαθμούς η Δόξα Μετρόπολης, με 3 βαθμούς η Αθλητική Ένωση Μουζακίου. Πάμε τώρα στο νομό της Λάρισας, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έτσι, ξεκινώντας από το νομό της Λάρισας, να δούμε την Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λάρισας, ξεκινώντας τώρα την διαδρομή μας στη μικρότερη, αν θέλετε, αλλά με πολύ ενδιαφέρον κατηγορία. Πάμε λοιπόν να δούμε την Α1 της Λάρισας και να δούμε τι έγιναν σήμερα τα αποτελέσματα εκεί, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής για την Α1 κατηγορία. Δολυχειακός Νέα Νίκη Νίκης 2-1, Ατρόμητος Ηρακλής Λάρισας 3-2. Δόξα Μορφοχωρίου Τοξότης 1-0, Δάφνη Γλάφης Κεραυνός Παραποτάμου 1-1. Πλατή Καμπος Ατρόμητη Θύελλα 3-1, Βουκεφάλας Άρης Κουλουρίου 4-0. Αβέροφ Λάρισας Ροδιακός 4-0. Αναγέννηση Φαρσάλων Δευκαλίων Κρανιάς 4-0, Ρεπό Όδα Μασιακός. Πάμε να δούμε την βαθμολογία τώρα μετά από 8 αγωνιστικές για την κατηγορία που προαναφέραμε. Αβέροφ Λάρισας 17, Αναγέννηση Φαρσάλων και Κεραυνός Παραποτάμου 16, Δόξα Ομορφοχωρίου 15, Δάφνη Γλάφκης Δευκαλίων Κρανιάς, Ηρακλής Λάρισας και Ατρόμητος έχουν από 14 βαθμούς, όλες αυτές οι ομάδες βρίσκονται στην 5η θέση, ο Δηληχιακός με 11, Δαμασιακός και Άρης Κουλουρίου με 10, Νέα Νίκη Νίκης με 9 βαθμούς, Βουκεφάλας Τοξότης Λάρισας έχουν από 7, Αθλητική Ένωση Πλατή Κάμπου με 3 βαθμούς και στην τελευταία θέση βρίσκονται 2 ομάδες, η Ατρόμητη Θύελλα και ο Ροδιακός που έχουν από 1 βαθμό. Πάμε τώρα να δούμε εικόνα από ένα παιχνίδι μεταξύ του Αβέροφ και του Ροδιακού, αυτό το 4-0 που είδατε και στους δέκτες σας όταν αναφέραμε τους πίνακες. Στο γήπεδο Αβέροφ η τοπική ομάδα πέρασε ένα εύκολο απόγευμα νικώντας με 4-0 τον Ουραγό Ροδιακό. Η νίκη αυτή έφερε την ομάδα του Κώστα Κολομητρούση στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Το σκορ στην αναμέτρηση άνοιξε εδώ στο 15ο λεπτό Τσιρβούλης με πολύ ωραία κεφαλιά. Είδατε πόσο ψηλά πήδηξε ο παίκτης. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Πάνω από τον αμυντικό και με την καρφωτή αυτή κεφαλιά ο Τσιρβούλης είναι το 15ο λεπτό. Έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα ανέλαβε δράση το βαρύ πυροβολικό της ομάδος, Παναγιώτης Φουσίκας που πέτυχε 3 τέρματα, 43, 65 και 85 και έγινε το τελικό 4-0. Για τον Αβέροφ ήταν μια εύκολη συνάντηση, ήταν από την αρχή στο παιχνίδι έτσι προσγειωμένος και με τον στόχο της νίκης που ήρθε τελικά πολύ άνετα βάζοντας το πρώτο γκολ που είδαμε και πριν, το 1-0 ο Τσιρβούλης και από εκεί και πέρα ο Παναγιώτης Βουσίκας έβαλε τα υπόλοιπα 3 τέρματα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο βίντεο από τον ομό της Λάρισας, Βουκεφάλας Άρης Κουλουρίου 4-0. Να δούμε λοιπόν στιγμιότυπα και από αυτό το παιχνίδι, όπου πραγματικά νίκη ανάσα πέτυχε ο Βουκεφάλας στην έδρα του, επί του Άρη Κουλουρίου με 4-0. Με αυτό το τρίποντο οι γηπεδούχοι ξέφυγαν από τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Το σκορ άνοιξε στο 36ο λεπτό ο Ακριβόπουλος με εκτέλεση φάουλ, ενώ το 2-0 έγινε 2 λεπτά αργότερα από τον Πικούλη. Αυτό ήταν το 2-0 ήταν και το σκορ του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος η ομάδα του Κουλουρίου προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ακριβόπουλου στο 68 ανέβασε το δίκτυο σκορ στο 3-0, τελειώνοντας έτσι την υπόθεση νίκη. Το τελικό 4-0 έγινε στο 75ο λεπτό, ένα γκολ που πέτυχε ο Πικούλης. Βλέπετε στιγμιότυπα από αυτό το παιχνίδι, Βουκεφάλας Άρης Κουλουρίου 4-0. Η ομάδα του Βουκεφάλα που πραγματικά αναρριχήθηκε στο βαθμολογικό πίνακα της Α1 κατηγορίας στο νομό της Λάρισας. Πάμε τώρα στη Μαγνησία να δούμε την δεύτερη κατηγορία. Β' κατηγορία λέγεται εδώ αυτή η Α1 αντίστοιχη των τριών άλλων νομών και να δούμε τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής. Νέοι αθλητέ νίκης Τοξότης 2-1. Αγχίελος Αστέρας Ριζομήλου 0-1. Δάφνη Διαγόρα Στεφανοβικίου 2-2. Απόλλων Καναλίων Αθλητική Ένωση Μακρινίτσας 2-1. Άθλος Αλμυρού Ιολκός 1-1. Άνθιμος Γαζής Αθλητικός Σύλλογος Δημητριάς 2-1. Απόλλων Κροκίου Αθλητικός Σύλλογος Μικροθυβών 1-2. Πηλαίας Ηρακλής Βόλου 3-2.
Να δούμε τώρα, αυτά είναι τα αποτελέσματα της δεύτερης κατηγορίας, να δούμε και την βαθμολογία μετά από 7 αγωνιστικές. Αστέρας Ριζομήλου 21, Ιωλκός 17, Διαγόρας 16, Άθλος Αλμυρού 12, Ανθιμός Γαζής 11, Νέα Διτενίκης 10 με τον Απόλλωνα Καναλίων, 9 βαθμούς Ηρακλής Βόλου και Αγχίαλος, Μακρινίτσα και Δημητριάς όπως και η Δάφνη έχουν από 8, Μικροδίβες 6 βαθμούς, Απόλλων Κροκίου, Τοξόντης και Πηλέας έχουν από 4 βαθμούς. Πάμε τώρα στον ομό των Τρικάλων, όπου εδώ έχουμε 2 ομίλους, τον πρώτο και τον δεύτερο. Να δούμε πρώτα τον πρώτο όμιλο για την Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Τρικάλων. Ας δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής. Μπάρτσα Γριζάνου, ΠΑΟ Καλαμακίου 4-0. Άγιος Οικουμένιος, Πουλιά Ράξας 3-2. Αστέρας Αρδανίου, Γίγας Ριζαρίου 0-1. Διγενής Νεοχωρίου Αναγέννηση Παλαιοπύργου 3-1. Ηρακλής Ζάρκου Αθλητικός Όμιλος Αραγίων 2-2. Κεραυνός Βασιλικής Αθλητική Ένωση Κρίνης 1-0. Πλοπιακός Νέας Πεύκης Διαμάντη 2001 6-0. Λόγκος 2012 Ασκληπιός 1-5. Νίκη Καριών ΠΕΦ 2-0. Να δούμε τώρα την βαθμολογία της Α1 κατηγορίας για τον πρώτο όμιλο μετά από 8 αγωνιστικές. Διγενής Νεοχωρίου 24, Μπάρτσα Γριζάνου 21 με τον Άγιο Οικουμένιο, Νίκη Καριών 19, Ασκληπιός και Αστέρας Αρδανίου 16, Ηρακλής Ζάρκου 13, Κεραυνός Βασιλικής 13, Πλοπιακός Νέας Πεύκης 10 με Λόγκο 2012, Γίγα Ριζαρίου και Αθλητικό Όμιλο Σαραγίων, Πουλιά Ράξας 6 με Παλαιόπυργο και ΠΕΦ 3 βαθμούς, Κρίνη, Καλαμάκι, Διαμάντη έχουν από 3 βαθμούς. Είναι η Αθλητική Θεσσαλία μια εκπομπή που μπορείτε να βλέπετε και στο web TV, mynetcity.gr, ζωντανά από το mycitynet.gr, ζωντανά από το ίντερνετ και μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, έτσι για να ενημερώνεστε για το τοπικά πρωταθλήματα και το περιφερειακό, σε μια εκπομπή βέβαια που κάνει μπροστά η TRT προκειμένου να φέρει στους δέκτες σας και τα αποτελέσματα της Θεσσαλίας, πραγματικά της Θεσσαλίας, των παιδιών της Θεσσαλίας που παίζουν ποδόσφαιρο στο περιφερειακό και τοπικά πρωταθλήματα. Να πάμε τώρα να δούμε τον δεύτερο όμιλο των ομού Τρικάλων που έχουμε σε εκκρεμότητα, να δούμε τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής. Γόμφη Κεφαλόβρισο 3-1, Αμπελάκια Φίκη 1-0, Αθλητικός Όμιλος Βιτουμά, Αθλητικός Όμιλος Κυπακίου 4-1, Άρης Περιστέρας Ασκληπιός Πιαλίας 2-0, Ένωση Δροσερό Μουριά με Δόξα Χρυσομιλιάς 2-3, Αχιλλέας Γενεσίου Απόλλων Λιγαριάς 0-4, Αθλητικός Όμιλος Γοργογυρίου με Αθλητικό Όμιλο Δενδροχωρίου 2-0, Πανχασιακός Άγιαξας Προκλησιάς 4-3 και Φαλοβρυσιακός Αθλητικός Όμιλος Πορταϊκός Πύλης 2-4. Να δούμε και την βαθμολογία του δευτέρου ομίλου για την Α1 κατηγορία στα Τρίκαλα. Να πάμε λοιπόν να δούμε μετά από 8 αγωνιστικές. Αμπελάκια 21, Άρης Περιστέρας 19, Δροσερό Μουριά 19, Φίκη 17, Γοργογύρη 14, Βιτουμά 13 μαζί με Απόλλων Λιγαριάς, Δόξα Χρυσομιλιάς 12, Πορταϊκός Πύλης 12, όσους και ο Ασκληπιός Πιαλίας και ο Πανχασιακός, Γόμφη 10 με Αθλητικό Όμιλο Δένδρο Χωρίου, Άγιαξας Προκλησιάς 8, Αθλητικός Όμιλος Κυπακίου 7, Αθλητικός Όμιλος Κεφαλόβρυσου 4, Αχιλλέας Γενεσίου 1 και Κεφαλοβρυσιακός στην τελευταία θέση είναι χωρίς βαθμό. Πάμε τώρα να δούμε στον ομό της Καρδίτσας για την Α1 κατηγορία και να δούμε τα αποτελέσματα της κατηγορίας μετά από 9 αγωνιστικές. Μαγούλα Ήφαιστος 2-4, Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας Ηρακλής Γεωργικού 4-0. Συγγνώμη, Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας Ατρόμητος Γεωργικού 4-0. Σόκρατες Αθλητική Ένωση Καρποχωρίου 2-1. Αγναντερό Ποδοσφαιρικός Όμιλος Δόξα Αμπέλου 1-1. Δεν διεξήχθη το παιχνίδι της Μαυραϊκής με τον προδρομιακό. Τη ματιάσαμε τη Μαυραϊκή. Αθλητικός Όμιλος Κρανέας Δόξα Μασχολουρίου 0-0. Καπαδοκικό Νέα Νίκη Καμινάδων 2-0. Ρεπό είχε μάλλον ο Διαγόρας. Να δούμε και την βαθμολογία μετά από 9 αγωνιστικές στο νομό της Καρδίτσας για την Α1 κατηγορία. Ήφαιστος στην πρώτη θέση 24 βαθμούς και ακολουθεί ο ποδοσφαιρικός όμιλος Δόξα Μπέλου με 17. Διαγόρας 16, Αθλητική Ένωση Καρποχωρίου Ηρακλής Καρδιτσομαγούλας με 15. Καπαδοκικό 14, Ατρόμητος Γεωργικού και Δόξα Μασχολουρίου 13. 10 βαθμούς Αγναντερό για Αθλητικός Όμιλος Κρανέας, 9 βαθμούς Νίκη Καμινάδων και Σόκρατες. 7 βαθμούς ο Προδρομιακός, Μαγούλα 3 και η Μαυραϊκή βέβαια με τη γνωστή ιστορία έχει μείον 6 βαθμούς. Η ομάδα της Μαυραϊκής σήμερα δεν έγινε το παιχνίδι αυτό.
Αυτό λοιπόν την εκπομπή είπαμε ότι μπορείτε να τη βλέπετε ζωντανά αλλά και σε μαγνητοσκόπηση από το mycitynet.gr. Έτσι, μια προσπάθεια που γίνεται από μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, κυριολεκτικά το λέμε, οι οποίοι προσπαθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και όντως είναι πιο γρήγορα να φέρουν στους δέκτες σας τα αποτελέσματα όλων των τοπικών πρωταθλημάτων αλλά και του περιφερειακού πρωταθλήματος της περιφέρειάς μας, της Θεσσαλίας μας, προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα και γρήγορα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για το τι έγινε και το τι γίνεται ποδοσφαιρικά στην Θεσσαλία μας. Εμείς τώρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή, να σας θυμίσουμε 8 η ώρα το βράδυ, όπου στο πλαίσιο της εκπομπής Αθλητική Θεσσαλία, όπως είναι ο τίτλος και αυτής της εκπομπής κάθε Κυριακή, σας παρουσιάζουμε την επόμενη αγωνιστική αλλά και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν στο ποδόσφαιρο το ερασιτεχνικό, οι οποίοι στηρίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι και η υποδομή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Να είστε καλά λοιπόν, ραντεβού για την ερχόμενη Παρασκευή πάντα στις 8 το βράδυ. Καλή σας νύχτα.